Αγαπητοί φίλοι, γεια σα. Σήμερα έχω μαζί μου τον Χρήστο Ταουσάνη, σύμβουλο σταδιοδρομία, διευθύνων σύμβουλο και επιστημονικό διευθυντή τη εταιρεία Συμβούλων Εκπαίδευση και Σταδιοδρομία Employ και διδάκτορ του Απιθήτα στη Σχολή Φιλοσοφία και Παιδαγωγική. Γεια σου, Χρήστο. Χαίρετε. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθε. σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο μόνο που το ακούω εγώ σαν λέξη ε, αναστατώνομαι, θα μιλήσουμε για τις πανελλήνιες και τους μύθους γύρω από αυτές και ε, εσύ τι, τι, όταν ακούς πανελλήνιες όχι ως επαγγελματία σαν άνθρωπος τι σκέφτεσαι. Εγώ προσωπικά σκέφτομαι, όπως οι περισσότεροι από εμάς, μια οδυνηρή διαδικασία... Ακριβώς αυτό. ...που προσπαθούμε να σβήσουμε όλοι από το μυαλό Ακριβώς μας. Ακριβώς αυτό, πραγματικά όμως. Θρίλερ. Θρίλερ. Και το κακό είναι ότι δεν έχει αλλάξει και κάτι από τότε, από τα δικά μας Ήθελα χρόνια. Ήθελα να σε ρωτήσω, εγώ είμαι δέσμες από τους τελευταίους. Νομίζω ότι δεν έχουν αλλάξει και πολλά... Όσον αφορά στο ζόρι που περνάνε τα παιδιά και στην ταλαιπωρία που υπάρχει κατά τη διάρκεια του Λυκείου και ιδιαίτερα στην Τρίτη Λυκείου, οι διαφορέ είναι ελάχιστε. Και είναι, και μια περίοδος η οποία στην καλύτερη ξεκινά, κρατάει πόσους μήνες από Σεπτέμβριο ή προετοιμασία. Ε, θα έλεγα ότι έτσι όπως έχει γίνει όλη η διαδικασία, από τη Δευτέρα Λυκείου πλέον τα παιδιά μπαίνουν πολύ πιο δυναμικά ναι. να προετοιμαστούν. Μέχρι το τέλος της Τρίτης Λυκείου οι ρυθμοί είναι διαρκώς κλιμακούμενοι. Και εξοντοτικοί. Και για αυτούς και για τους γονείς τους. Και για οποιονδήποτε μπλέκεται στην όλη διαδικασία. Ακριβώς. ακριβώς, ακριβώς. Ωραία. Και πάμε στο μύθο νούμερο ένα. Πάμε στο μύθο νούμερο 1. Να πούμε καταρχήν γιατί κάνουμε και γιατί λέμε αυτά τα πράγματα. Καλό ή κακό έχουν καλλιεργηθεί όλα αυτά τα χρόνια κάποιε αντιλήψει στα παιδιά και στου γονεί και γενικότερα σε όλου αυτού που εμπλέκονται στη διαδικασία των πανελληνίων που προσανατολίζουν ναι. και δημιουργούν ψευδεί εντυπώσει. Ναι. Ε, Εμεί μεταξύ έστω και σοβαρού του αναφέρουμε ω μύθου των πανελληνίων και στι διαλέξει που κάνουμε και στην κουβέντα μεταξύ συνεργατών και φίλων. Ναι. Και ποιοι είναι αυτοί. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τον κλασικότερο. Αυτή η σχολή έχει ή ανάλογα δεν έχει επαγγελματική αποκατάσταση. Ναι. Αυτή είναι μια κλασική φράση που ακούγεται είτε από τα παιδιά είτε από τις μαμάδες, κυρίως, μαμάδες Οι κυρίως. Οι μαμάδες ο... είναι. Οι μαμάδες είναι που έχουν... Η στρατηγή. <χωχω> Ακριβώς, που ακουγεται ειτε απο τα παιδια ειτε απο τις μαμαδες οι κυριως μαμαδες ειναι οι μαμαδες ειναι που εχουν η στρατηγη ακριβως που εχουν το πολύ μεγάλο ρόλο στην όλη τη διαδικασία των Πανελληνίων. Χωρί αυτό να σημαίνει ότι θα αδικήσουμε και του παπάδε, αλλά οι μαμάδες έχουν το πρώτο λόγο. Οι μαμάδες είναι το κάτι άλλο. Εν τω μεταξύ την ώρα του μηχανογραφικού δήλωσε εκείνο γιατί εκείνο σου εξασφαλίζει... Σίγουρη επαγγελματική ναι, αποκατάσταση. Ναι. Ή μη δηλώνει εκείνο που θα βρει παιδάκι μου δουλειά... Αυτό, 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 αυτό. Εδώ, αυτό, πέρα, αυτό. αυτό λίγο να το διαλύσουμε και να το πούμε με τη γλώσσα τη αλήθεια. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα κλάδο, κανένα επάγγελμα, καμία σχολή που δίνει σίγουρα επαγγελματική αποκατάσταση. Δεν είμαστε στη δεκαετία του 80, ούτε καν στη δεκαετία του 90. Είμαστε στο 2017. Όπου όλα έχουν να κάνουν με το πόσο θέλω εγώ να ακολουθήσω αυτόν τον κλάδο, τι επιμονή, υπομονή και αγάπη θα έχω για το επάγγελμα που θα ακολουθήσω και φυσικά οι δεξιότητε. Ναι. Είτε μιλάμε για hard skills, είτε μιλάμε για soft skills. Αυτό είναι το α και το ω που θα πρέπει να έχουν κατά νου τα παιδιά για την αυριανή του καριέρα. Αν κάποιο ενδιαφέρεται αποκλειστικά και μόνο για τη σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση, το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να σπουδάσει και να φοιτήσει στα ένστολα τμήματα, ναι. είτε είναι αυτά σώματα ασφαλεία, είτε είναι στρατιωτικέ σχολέ, είτε πυροσβεστική. Μόνο αυτά τα τμήματα είναι τα οποία θα. Πούμε που, αυτόματα μετά. που αυτόματα διορίζονται τα παιδιά. Εν τω μεταξύ τώρα υπάρχουν επαγγέλματα τα οποία γεννιούνται σήμερα. Σήμερα που μιλάμε, δηλαδή, μπορεί να έχει δημιουργηθεί ένα επάγγελμα. Οπότε. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο αναφέρεται Είναι το εξή, ότι προσπαθούμε να σκεφτούμε σήμερα την αγορά εργασία του αύριο με όρου του χθε. Δηλαδή, ναι, ναι, ναι. τι θέλω να πω. Ε, ήδη υπάρχουν επαγγέλματα τα οποία αγνοεί η πλειονότητα των μαθητών και των γονέων, τα οποία έχουν πάρα πολύ ψηλή απορρόφηση. Είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είτε και σε διεθνέ επίπεδο. Καλό ή κακό, αυτά τα παιδιά έχουν μια διεθνή απασχολησιμότητα. Δηλαδή, το ότι σήμερα βρίσκονται εδώ πέρα και σπουδάζουν, δεν σημαίνει ότι δεν θα βρεθούν αύριο μεθαύριο ω φοιτητέ ναι. σε μια πόλη του εξωτερικού και ω εργαζόμενοι σε καμιά άλλη χώρα του εξωτερικού. Ναι. Άρα, πρέπει να κοιτάξουμε λίγο κοιτώντα το βλέμμα μα προ τα έξω. Και. Κάποια χρόνια μετά, έτσι. Ναι. Δηλαδή, έχουμε, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή επαγγελματίε οι οποίε έχουν να κάνουν με την επιστήμη των δεδομένων. Μια τεράστια και αναπτυσσόμενη επιστήμη που σχετίζεται πάρα πολύ με το επάγγελμα του μαθηματικού, του στατιστικολόγου, την οποία την αγνοούν. Θα μπορούσε κάλλιστα ένα παιδί έχοντα την κατάλληλη πληροφόρηση, και αυτό είναι που προσπαθούμε να κάνουμε στον επαγγελματικό προσανατολισμό, έχοντα την κατάλληλη πληροφόρηση, να στοχεύσει, για παράδειγμα, ένα τμήμα μαθηματικών, έχοντα στο βάθο του μυαλού το ότι. Θα πάει να ασχοληθεί στον κλάδο τη επιστήμη των δεδομένων. Ναι. Αλλά αυτά δυστυχώ είναι πολλέ φορέ ψηλά γράμματα. Έχουμε ναι. μείνει σε παγιωμένε αντιλήψει. Τι ξέρω εγώ, τι ακούω ή τι άκουγα. Γιατρό, δικηγόρο, καθηγητή. Αυτά είναι τα επαγγελμάτα. Όχι, δεν είναι αυτά τα επαγγελμάτα. Είναι πολλά περισσότερα ναι. και πολλά αυτά που αγνοούμε. Είναι καμιά φορά αυτά που καταλαβαίνουν οι γονεί. Αυτά καταλαβαίνουν, αυτά ξέρουν. Πρέπει να κοιτάμε το, τη μεγαλύτερη, το δάσο τέλο πάντων. Είναι έτσι ακριβώς. Εγώ αυτό που λέω πολλές φορές στα παιδιά και στους γονείς είναι ότι μην μένετε σε αυτό που πιάνει το βλέμμα σας, μην μένετε σε αυτό που βλέπετε απέναντί σας. Προσπαθήστε να σκεφτείτε όπως λένε οι Αμερικάνοι out of the box. Δηλαδή ε, να σπάσουμε τα καλούπια όχι μόνο στην εκπαίδευση και γενικά και στο επάγγελμα που θα ναι. ακολουθήσουμε και στα όνειρά μας θα το πω εγώ ακόμα περισσότερο ε, αναφορικά με το τι θέλουμε να κάνουμε και τι είναι αυτό που ονειρευόμαστε και αγαπάμε. Και εντωμεταξύ σε τόσο μικρή ηλικία, ακόμα και αν περάσουμε σε μια σχολή τελικά και α μην είναι η πρώτη τη επιλογή μα, πάρα πολλοί από εμά, νομίζω οι περισσότεροι κιόλα, δεν νομίζουν ότι θέλουν αυτό και τελικά βλέπουν ότι δεν θέλουν αυτό. Είναι ακριβώς το κομμάτι του ελληπούς επαγγελματικού προσανατολισμού. Δηλαδή, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, στη χώρα μας μόλις το 13% των Ελλήνων μαθητών έχει επαρκή επαγγελματικό προσανατολισμό. Πριν, από τη μία... πριν, πριν περάσει δηλαδή. Πριν περάσει, ναι. ακριβώς. Από τη μία λοιπόν είναι το δεδομένο το ηλικιακό, ότι πώς εγώ στη ηλικία των 16, 17, 18 χρονών να γνωρίζω πράγματι θέλω να κάνω. Εγώ το βρίσκω είναι... μέχρι και άδικο. Ναι, σαφώς, θα συμφωνήσω και εγώ με αυτό. Ε, είναι λοιπόν η χρονική δυσχέρεια που είναι προβληματική Συν το δεδομένο ότι δυστυχώ δεν ενημερώνονται σωστά οι γονεί και τα παιδιά σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού. Αυτό είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε να αλλάξουμε. Ναι. Σταδιακά θα έλεγα ότι η κρίση έχει βοηθήσει προ αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή τα παιδιά και οι γονεί αρχίζουν να αντιλαμβάνουν ότι δεν υπάρχουν δικλείδε ασφαλεία. Δεν υπάρχει το περιβόητο δημόσιο που θα μπορούσαμε να μπούμε και de facto εκεί πέρα να συνεχίσουμε την καριέρα μα. Δεν υπάρχει η δουλειά του μπαμπά. Ναι, 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 Άρα ναι, ναι, πρέπει ναι. να ψαχτούμε περισσότερο ε, Αυτό όμως το οποίο πάνω από όλα δεν έχουμε καταλάβει Είναι ότι είναι μια σοβαρότατη απόφαση Δεν είμαστε αραχτοί στην καφετέρια Περιμένουμε μέχρι τελευταία στιγμή ε, για το μηχανογραφικό Και ξυπνάμε μια μέρα και ανακαλύπτουμε Ενώ θα οριστικοποιήσουμε το μηχανογραφικό μας Α, εγώ αυτό θέλω ναι. να κάνω και τελικά αυτό θα δηλώσω Αυτό δεν υφίσταται είναι η απαιτητικότερη διαργασία και ο λόγο που πρακτικά διαβάζουν αυτά τα παιδιά. Για να κάνουν μέσα από κάποιο επάγγελμα και μέσα από κάποιε σπουδέ, το όνειρό του πραγματικότητα. Όπω φαντάζομαι, δεν υφίσταται κιόλα. Αφού το βάλει στόχο και περάσει και στη σχολή, με το που θα πάρει το πτυχίο από τη σχολή, αυτόματα θα, το... θα βρει το επάγγελμα αυτό στο καπάκι που τελείωσε. Εκεί ξεκινάει το άλλο. Άλλο, άλλη διαδικασία. Εκεί ξεκινάει η πλασματική εικόνα. Θα το λέγαμε. Α, θα μπορούσαμε να το βάλουμε σαν ένα ενδέκατο μύθο. Λοιπόν, εκεί ξεκινάει η πλασματική εικόνα του ότι επειδή τελείωσα αυτό και επειδή είμαι πτυχιούχο πανεπιστημίου του ΧΥΠΣΥ Πανεπιστημίου, ναι. εκ των πραγμάτων εγώ θα πάω να δουλέψω σε αυτή τη θέση και από αυτέ τι προποθέσει. Ναι. Δεν υπάρχει αυτό. Ναι, 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 ναι. Δεν υφίσταται. Όχι, σαφώ σε καμία περίπτωση. Πάμε στον επόμενο. Ναι. Μου είπαν πω αυτό το τμήμα είναι απαράδεκτο. Ή αυτό το τμήμα είναι χάλια, ή αυτό το τμήμα δεν αξίζει, δεν λέει όπω ναι, θέλει να Ναι, το έχουμε τμήμα. ακούσει αυτό, δεν το συζητάω. Ναι, αυτό είναι ένα επίση κλασικό μύθο όπου μεταφέρεται από στόμα σε στόμα. Ε, να πω το εξή με μια απλή φράση. Το ότι πήγε ο αδερφό μου, το ότι πήγε ο γείτονά μου, το ότι πήγε ο γιο Κυραμαρία και σπούδασε εκεί πέρα και δεν του άρεσε, δεν σημαίνει ότι εκ των πραγμάτων δεν θα αρέσει και σε μένα. Ναι. Κατά δεύτερον, το ότι πήγε ο μπαμπά μου πριν 40 χρόνια και λείπαν τα εργαστήρια ή δεν είχε καλού καθηγητέ, δεν σημαίνει ότι είναι τα ίδια δεδομένα με αυτά τα οποία θα συναντήσουν τα παιδιά ναι, ναι, μπαίνοντα ναι. αύριο μεθαύριο στο Πανεπιστήμιο. Ο κάθε ένα πρέπει να έχει τα δικά του κριτήρια, πρέπει να έχει τι δικέ του εικόνε και ενημέρωση και να αξιολογήσει αν αυτό το τμήμα είναι καλό ή κακό. Εντάξει, ε, Το καλό ή το κακό είναι σχετικό από Επίσης. τη στιγμή που δεν έχουμε και επίσημου δείκτε πέρα από κάποιε εσωτερικέ αξιολογήσει στα τμήματά μα, είναι και πολύ υποκειμενικό. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι πολλά τμήματα τα οποία στη συνείδηση του κόσμου είναι υποβαθμισμένα γίνεται πολύ αξιόλογο έργο και πολλά τμήματα που είναι περιφερειακά και τα αποφεύγουν πολλοί μαθητέ από Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη είναι επίση πολύ καλά γιατί έχουν και πολύ μικρό αριθμό σπουδαστών. Οπότε από αυτή την έννοια για μένα κάτι που το οποίο είναι καλό για κάποιου άλλους είναι αρνητικό. Γενικά πρέπει να ξέρουμε μέσα μας τι μας τραβάει. Ναι, εννοείται. Πρέπει να... Δηλαδή για να, για να αποκρούσεις μέσα σου το γεγονός ότι θα σου πει ο θείο σου την να μην εκεί, πρέπει το, μέσα σου να το ξέρεις πολύ καλό ότι εγώ θέλω να το προσπαθήσω εκείνο παρόλο που μου είπαν ότι είναι απαράδεκτο. Είναι η βασική αρχή που πρέπει να εφαρμόζει το κάθε παιδί, ο κάθε 17η, ο κάθε κτλ. Αν κάτι δεν το θέλουμε, δεν είμαστε παθιασμένοι και Αποφασισμένοι να επιμείνουμε σε αυτό, δεν μπορούμε να το πετύχουμε. Ναι, ναι, ναι. Όταν κάποιο ξεκινάει με τη λογική ότι μου είπανε να πάω εκεί, αυτό σημαίνει κάτι ψυχανακαστικό. Άλλο να πει μου είπανε και άλλο να πει ήθελα και το κυνήγησα. Ήθελα και ναι, το επέλεξα. Ναι, και τελικά είδα ότι στο τρίτο έτο δεν μου κάνει, αλλά ήθελα, όχι γιατί. Ακριβώ. Είναι εντελώ διαφορετικό το ένα από το άλλο. Και οτιδήποτε, α σκεφτούν όλοι και οι ακροατέ, ότι οτιδήποτε και αν κάνουμε το οποίο επιβάλλεται και δεν είναι επιλογή μα, εκ των πραγμάτων δεν θα δώσουμε το maximum των δυνατοτήτων ναι, μας. Ναι, 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 ακριβώς, ακριβώς. Και το επόμενο. Ε, τρίτος μύθος. Μόνο τα τμήματα πληροφορική έχουν μέλλον. Μόνο τα τμήματα των νέων τεχνολογιών έχουν μέλλον. Αυτό και το λοιπά, ακούμε, και εγώ το λοιπά. ακούω 15 χρόνια. Ακριβώς. Ε, αυτό είναι πλασματικό γιατί... Να το πάρω από τη μία οπτική. Το ότι για παράδειγμα θα πάω να σπουδάσω πληροφορική και δεν έχω καμία σχέση με την πληροφορική ή δεν είμαι παθιασμένο όπω είπαμε πριν την πληροφορική, δεν σημαίνει ότι θα βρω δουλειά. Ε, το ότι παίζω παιχνίδια στο διαδίκτυο ή ότι είμαι όλη τη μέρα στο Facebook ή στο Snapchat ή οπουδήποτε αλλού, δεν σημαίνει ότι έχω ω αντικείμενο την πληροφορική. Η άλλη του νομίσματο είναι ότι σαφώ άλλο η αλλη του ειναι οτι σαφω αλλο η πληροφορικη και άλλο οι ψηφιακέ δεξιότητε. Άλλο το να γνωρίζω εγώ πώ να κάνω. Μια παρουσίαση, άλλο το να γνωρίζω πώ να δουλέψω τα social media και άλλο το να πάω να σπουδάσω πληροφορική. Πολλά επαγγέλματα έχουν μέλλον υπό συγκεκριμένε προποθέσει. Δεν χρειάζεται να είναι καθαρά τεχνολογικά. Υπάρχουν επαγγέλματα, υπάρχουν επιστήμονε οι οποίοι έχουν ξεκινήσει από πολύ θεωρητικό υπόβαθρο και έχουν βρεθεί σε θέσει κλειδιά. Ναι. Να μην αναφέρω και πολύ γνωστά παραδείγματα και παγκοσμίω. Για παράδειγμα, ο Τζορτ Όρο, ένα από τα πτυχία του, που είναι του πολύ μεγάλου επενδυτέ ανά την Ιφίλιο ένα από τα του είναι φιλοσοφία. Ναι. Και παρόλα αυτά πήγε σε, άλλο, σε, άλλη κατεύθυνση. Μάλιστα, ναι. Και σε συνεντεύξεις που είχε δώσει παλαιότερα είχε πει ότι η φιλοσοφία ίσως να με βοήθησε και περισσότερο από τα οικονομικά υπό την έννοια ότι με βοήθησε να καταλάβω τον τρόπο που λειτουργεί ναι. ο κόσμος. Είναι, αυτό είναι και που λέει ο Steve Jobs, ότι σκέφτεσαι τα παλιά που έχεις κάνει, τα σεμινάρια, κόρσες κλπ ότι κάπου θα κουμπώσουνε με αυτό που θα κάνει στο μέλλον. Ναι, 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 συμφωνώ απόλυτα. Δεν είναι θέμα μόνο γνωστικού αντικειμένου, είναι θέμα και του πώ θα αξιοποιήσω το πτυχίο που έχω στα χέρια μου, πώ θα το προσαρμόσω στην αυριανή αγορά εργασία και τι δεξιότητε έχω σαν άνθρωπο. Ναι. Και πάμε στο επόμενο. Τα κεντρικά ή είναι σαφώ καλύτερα. Και βλέπουμε κάτι βάσει νομική Αθηνών και Θεσσαλονίκη να είναι έχουμε πιάνουν τα βάνη. Ναι, ναι. Θεσσαλονίκη να είναι και ό,τι να είναι. Επίσης, έτσι, επίσης, Ή Αθήνα να είναι και ό,τι να είναι. Επίσης. Ε, αυτό, πέρα από τις περιπτώσεις όπου, εντάξει, πά, επειδή είμαστε σε μια πολύ δύσκολη οικονομική περίοδο από εκ των πραγμάτων, τα παιδιά και οι οικογένειες λένε δεν μπορώ να φύγω εκτός πόλης να φοιτήσω, όταν... Το προτιμούμε ένα τμήμα μόνο και μόνο επειδή είναι στην πόλη τη Θεσσαλονίκη ή μόνο και μόνο επειδή είναι στην πόλη τη Αθήνα, γιατί νομίζω ότι είναι καλύτερο. Αυτό να ξέρουμε ότι πολλέ φορέ είναι λάθο. Γιατί έχουμε πάρα πολύ καλά τμήματα και στα κεντρικά πανεπιστήμια και στα περιφερειακά. Ενδεικτικά να αναφέρω ας πούμε, το Πανεπιστήμιο Κρήτη σε πολύ μεγάλου διαγωνισμού και σε πολύ μεγάλε κατατάξει παγκοσμίω. Καταλαμβάνει πολύ ψηλότερε θέσει από πολλά κεντρικά πανεπιστήμια. Ναι. Ε, βέβαια. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίο α πούμε, έχει τμήματα τα οποία στον κλάδο του είναι σε υψηλότατο ranking που δεν μπορούν να προσελκύσουν κάποια άλλα πιο κεντρικά πανεπιστήμια. Δεν υπάρχει άσπρο και μαύρο. Αυτό θέλω να πω ότι. Α, επειδή είμαστε στο Αριστοτέλειο, hey, όλα πρεστίζ. είναι. Είναι πρεστή. Ναι, η αγορά αυτό το πρεστή όμως το έχει διώξει εδώ και πολλά χρόνια. Το πρεστή δεν σου διασφαλίζει τίποτα μετά την ώρα τη αποφίτηση. Βγαίνει από την αίθουσα και το πρεστή είναι μόνο για να το λέμε μεταξύ μα. Σωστά, πολύ σωστά. Και στο επόμενο. Εδώ είναι ο καημό των παιδιών που δεν γράψα καλά. Με αυτή τη βαθμολογία δεν έχω επιλογέ. Συνοδεύεται αυτό με μια καταστροφολογία από την ελληνική οικογένεια, ήρθε η τελεία του κόσμου, τι θα κάνουμε τώρα, τι θα κάνει το παιδί ναι. κτλ. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν επιλογέ και στα υψηλά στρώματα τη βαθμολογία και στα μεσαία, ακόμα και στα χαμηλά. Το πρόβλημα είναι σε αυτή την περίπτωση ότι τα παιδιά δεν τι γνωρίζουν αυτέ τι επιλογέ. Δηλαδή είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι υπάρχουν κάποιε παγιωμένε αντιλήψει ότι θα σπουδάσω στο χύψη τμήμα και από εκεί και πέρα το χάο. Ναι. Και ενώ έχουμε σχολέ οι οποίε είναι στα 8.000 μόρια, στα 9.000 μόρια, στη βάση, που μπορεί να δώσουν πολύ καλέ προοπτικέ στα παιδιά, παρόλα αυτά. Απογοητευμένα, απογοητευμένα γιατί δεν πιάσα μια καλή βαθμολογία, απογοητευμένα γιατί δεν θα μπουν σε κάποια σχολή κύρου. Έρχεται η καταστροφολογία, λε και είναι η συντέλεια του κόσμου οι πανελλήνιες. Εγώ νομίζω σε αυτό συνεισφέρουν πάρα πολύ και τα μίντια. Δηλαδή όταν είναι η είδηση ο πρώτος, όταν είναι η είδηση το μάθημα σήμερα που δώσαν τα παιδιά και όταν τη ζούσα τη διαδικασία και τώρα που, ακόμα και τώρα όταν φτάνει αυτή η περίοδος και το βλέπω, αγχώνομαι παρόλο, νομίζω ότι θα πάω να δώσω μάθημα. Δηλαδή εντάξει, ένα, είναι μια δοκιμασία, είναι, σημαντική, αλλά δεν είναι και το, 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 το τέλος του κόσμου. Είναι αυτό εγώ πολλές φορές που λέμε εμείς ως σύμβουλοι στα παιδιά όταν μας συμβουλεύονται. Λέω ότι εάν οι Πανελλήνιες ήταν το αντίδοτο για οτιδήποτε ή αν ήταν το μυστικό της επιτυχίας τότε όλοι αυτοί οι οποίοι είχαν αριστεύσει θα είχαν μια τρομερή καριέρα, ναι, θα ήταν ναι. τα υψηλά αισθάμενα στελέχη ή αυτοί που δεν πήγαν καλά θα είχαν καταστραφεί. Και όπως ξέρουμε πολύ δεν καλά αυτό. δεν ισχύει αυτό. Εντάξει. Δεν ισχύει αυτό σε καμία περίπτωση. Επόμενος μύθος. Α μπει σε μια σχολή και θα δούμε τι θα κάνουμε. Είναι αυτό που συνήθω λένε οι μαμάδε. Ε, έλα μωράς περάσει το παιδί και μετά θα τη βρούμε την άκρη. Ναι, κάτι ναι, θα κάνει. Ναι, ναι, ναι. Ε, δεν ισχύει. Δεν ισχύει για τον πολύ απλό λόγο ότι το ότι μπήκα σε κάποιο τμήμα απλά για να μπω δεν συνεπάγεται κάτι στην αγορά εργασίας. Κατά δεύτερο λόγο, ξαναλέω ότι είμαστε σε μια εντελώ διαφορετική αγορά εργασία. Το ότι μπήκα σε κάποιο τμήμα δεν σημαίνει θα το βγάλω καταρχήν. Επίση. Μερικά ε... είναι και πολύ δύσκολα κιόλα. Μα βέβαια. Είναι πολλέ οι περιπτώσει παιδιών που έχουν παρατήσει τα τμήματα φίτηση, είτε γιατί είχαν δυσκολίε, είτε γιατί πολύ απλά δεν του άρεσε. Και κατά δεύτερο λόγο, το ότι μπήκα σε μια σχολή η οποία πρακτικά σε συνδυασμό με την προσωπικότητά μου, με τι κλήσει και τα ενδιαφέροντά μου, δεν έχει να μου δώσει κάτι, απλά πήρε ένα χαρτί. Και εγώ νομίζω ότι όταν ότι κάποιο παιδί όταν φτάσει σε αυτή τη θέση, όταν φτάσει ας πούμε τέταρτο έτος με να αναχρωστά 20 μαθήματα, είναι πολύ πιο ψυχοφθόρο γι' αυτό να είναι στη λάθος σχολή, να μην μπορεί να πάρει το πτυχίο και το τι θα κάνω μετά. Εγώ νομίζω ότι είναι πιο δύσκολο για τα παιδιά. Ναι, βέβαια, γιατί βλέπει στην πράξη ο τέταρτο ετή, ο τρίτο ετή ή οποιοδήποτε άλλο, βλέπει στην πράξη ότι έχει να διαχειριστεί έναν όγκο γνώσεων, υποχρεώσεων που πρακτικά δεν τον ενδιαφέρει. Να... Και... Δεν τον ενδιαφέρει. Είναι σαν να λέμε ότι πάμε να κάνουμε μια δουλειά αγκαρία, ναι, χωρί ναι. να έχει να μα προσφέρει κάτι. Ε, πόσο ευχάριστα θα κάνω αυτή τη δουλειά ή πόσο γρήγορα θα την κάνω αυτή τη δουλειά. Όπω και επίση, αν τελικά πάρει το πτυχίο από τη σχολή αυτή και θα δούμε τι θα κάνουμε, το ότι θα πάρει το πτυχίο δεν τον κάνει αυτόματα. Αυτό κάθε αυτό, φορά το σκέφτομαι, ειδικά με αυτού που έχουν σπουδάσει εκπαιδευτικά σχολέ. Δηλαδή, το τελειώσει παιδαγωγικό, δεν σε κάνει αυτόματα άνεργο μετά. Δηλαδή. Φαντάζομαι ότι θέλει και άλλη εκπαίδευση. Βέβαια. Ε, αν μιλήσουμε λίγο με στοιχεία, σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή η λεγόμενη τεταρτοβάθμια εκπαίδευση, τα μεταπτυχιακά και τα δακτορικά, είναι μια πραγματικότητα. Ό,τι ήταν το χαρτί του Πανεπιστημίου το 1990 και το 2000. Είναι τώρα πια το μάστερ. Είναι τώρα πια το μάστερ. Όταν έχουμε πάνω από 700 μεταπτυχιακά προγράμματα μόνο στα ελληνικά πανεπιστήμια, έχουμε μια τρομακτική αύξηση. Αντιλαμβάνεστε ότι το πτυχίο απλά πρέπει να το έχουμε ναι. και από εκεί και πέρα να συνεχίσουμε να εφοδιαστούμε και με άλλα πράγματα. Ναι. Καλό ή κακό, έτσι. Ναι, γιατί καμιά φορά κάποιοι κάνουν μάστερα ω ε, παράταση <laughs> μια διπλωματική περίοδου. Δηλαδή, ναι, ναι. δεν ξέρω τι ποσοστό η αλήθεια μια διπλωματικη περιοδου παραπανω δεν ξερω τι ποσοστο η αληθεια ειναι Θα ήταν ενδιαφέρον να το μάθουμε. Ποιοι πραγματικά ενδιαφέρονται για την εξειδίκευση και ποιοι είναι για την παράταση τη φοιτητική ζωή. Θα, θα σα το πω επειδή οι μεταπτυχιακέ σπουδέ είναι ένα αντικείμενο που έχουμε στην Εμπλόη. Δηλαδή, πολλά παιδιά μα συμβουλεύονται και για τα μεταπτυχιακά του και εντό και εκτό Ελλάδο. Αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι ότι τα παιδιά που φεύγουν στο εξωτερικό, επειδή είναι το κόστο, επειδή είναι. Ε, είναι μια διαδικασία δύσκολη. Είναι μια δύσκολη. διαδικασία δύσκολη. Σε ένα ποσοστό τη τάξη του 70% 80%, θα έλεγα ότι είναι συνειδητοποιημένα για αυτό που κάνουν. Ναι εν αντιθέσει με το εσωτερικό, ναι. όπου λίγο η μόδα εντό εισαγωγικών, να το πω έτσι, λίγο η παράταση ευτική ζωή, θα έλεγα ότι είναι μισή-μισή. Η, ναι. η μισή που κάνουν ε, με τα κάποιακό... Ε, είναι. Το άλλο αλλάζει και χώρα. Οπότε πρέπει να το σκεφτεί δύο φορέ. Έτσι, έτσι, έτσι. Είναι πιο πολλέ υποχρεώσει και δεσμεύσει για το ναι, εξωτερικό. Ναι, ναι. Επόμενο. Φέτο οι βάσει θα ανέβουν ή θα κατέβουν. ή μια κλασική στοιχομηθεία που έχω ακούσει πολλές φορές μα εμένα μου είπε αυτός ότι θα είναι έτσι τα θέματα και θα ανέβουν αυτό, οι αυτό βάσεις αυτό πάλι, ακόμα το λένε αυτό είναι αυτό. το ράδιο αρβίλα, αυτό το κλασικό που δεν σβήνει ποτέ ε, όπως και οι προβλέψεις βάσεων, όπως και χίλια δυο άλλα το αν θα ανέβουν ή θα κατέβουν οι βάσεις ο κάθε μαθητής και γονιό το ξέρει όταν ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία των πανελληνίων όλη η κατάθεση των μηχανογραφικών δηλαδή στην ουσία, όταν το λένε, είναι εκτό τόπου και εκτό χρόνου. Ναι. Πάτε να γράψετε τι πανελίνε, κάντε ένα μηχανογραφικό. Όταν θα δούμε τι γράψατε, τι δηλώσατε, τότε θα μπορούμε να αντιληφθούμε αν θα ανεβούν ή θα κατεβούν οι βάσει. Ε, τότε είναι που το ανακοινώνει στην ουσία και το Υπουργείο. Ναι. Ναι, με τι βάσει δεν μπορεί να κινηθεί. Ακριβώ. Είναι μέγα λάθο όταν πάμε να σχεδιάσουμε την καριέρα μα με το πώ θα πάνε οι βάσει. Πώ θα πάνε οι βάσει, ακριβώ. Και το επόμενο. Εμένα μόνο αυτή μου, η σχολή μου ταιριάζει. Εγώ μόνο αυτό το τμήμα μπορώ να δηλώσω, μόνο αυτό το επάγγελμα μπορώ να ακολουθήσω. Αυτό δεν υφίσταται για δύο πολύ απλού λόγου. Ε, αν δούμε τα προγράμματα σπουδών, συνδέονται πάρα πολύ μεταξύ του. Δηλαδή, στη διοίκηση επιχειρήσεων, για παράδειγμα, μπορεί να κάνω marketing, μπορεί να κάνω οικονομικά. Δεν σημαίνει αυτό ότι αγαπώ τη διοίκηση επιχειρήσεων, αλλά μισώ τα οικονομικά. Ναι. Ε, εκείνο που συμβαίνει σε αυτέ τι περιπτώσει είναι τα παιδιά δεν έχουν πλήρη εικόνα του τι είναι κάθε τμήμα. Γιατί δεν μπορεί να λες ότι εγώ θα ήθελα να σπουδάσω λογοθεραπεία, αλλά να κάνω λογοθεραπεία σε παιδάκια, αλλά μισώ να κάνω εργοθεραπεία. Το γνωστικό αντικείμενο έχει πολύ μεγάλη συνάφεια ω ένα βαθμό και κατά δεύτερο το target group που απευθύνεται το ένα επάγγελμα και το άλλο επίση έχει συνάφεια. Άρα σε αυτέ τι περιπτώσει είναι λίγο πάλι θέμα πάγιων αντιλήψεων και λαθασμένη πληροφόρηση. Εγώ αυτό το αντιλήφθηκα πολύ μετά στη ε, ζωή μου. Με, με, έχω γνωρίσει πολλοί κόσμο που κάνει marketing, που έχει τελειώσει πολυτεχνείο, που έχει τελειώσει μαθηματικά, που έχει τελειώσει φυσική. Και έλεγα, αυτό. Γιατί δεν μου το είπε εμένα κανεί πριν. Εγώ ήμουν τυχερή, δηλαδή εγώ αυτό που οργάνωσε και διοίκηση, αυτό ήθελα. Δεν, δεν διαπίστωσα μετά ότι δεν μου πάει. Αλλά πόσο κόσμο θα, θα, θα νιώθε καλύτερα να περνούσε με την πρώτη φορά μαθηματικό τελικά, γιατί πραγματικά είναι πολύ καλό στα μαθηματικά. Και μετά να σκέφτεται ότι μπορεί να τελειώσει αυτό και μετά άνετα μπορεί να κολλήσει κάτι άλλο. Ε, αυτό είναι πολύ σημαντικό το οποίο λέτε, γιατί πρέπει να αντιληφθούν τα παιδιά ότι υπάρχει κινητικότητα μεταξύ των επαγγελμάτων και των κλάδων. Το ότι εγώ έχω στο μυαλό μου ότι τελειώντα το φυσικό, το μόνο που μπορεί να κάνουν εκπαιδευτικό, δεν σημαίνει ότι ισχύει κιόλα. Είναι πάρα πολλέ οι οι επιλογέ και οι τομεί που συνδέονται μεταξύ του, ακόμα και σε φαινομενικά εντό αγωγικών άσχετου κλάδου. Ναι, ναι. Άρα όλα καταλήγουν στο ότι να ξέρω ποιο είμαι και να ξέρω και τι δυνατότητε που μπορώ να έχω να ξέρω από τι επιλογέ μου. Να, να ξέρω ποιο είμαι. Γι' αυτό λέω ότι είναι άδικο. Στα 16-17 πολύ λίγο κόσμο ξέρει. Και, και δεν ξέρω, μα σε βοηθάει κανένα πιο πριν να το μάθει. Ε, αυτό είναι που προσπαθούμε εμείς εδώ και 12 χρόνια Να κάνουμε και ακαδημαϊκά και επαγγελματικά Έχουμε τη χαρά τουλάχιστον να μας αγκαλιάζει ο κόσμος Και οι μαθητές και οι ε, Σε όλη την Ελλάδα βλέπω ότι είναι χιλιάδες τα παιδιά Τα οποία μας έχουν ακολουθήσει και μας έχουν συμβουλευτεί ναι. Τόσο σε θέματα προπτυχιακών σπουδών Σε θέματα Ε, Και όπου πάμε και δείχνουμε ότι υπάρχει αυτή η η ενημέρωση την αγκαλιάζει ο κόσμο. Αυτό δηλαδή, είναι από τα καλά τη κρίση, βέβαια. Αυτό αλληλία. είναι από τα καλά τη κρίση, ναι, γιατί πράγματι. Είναι ο... σημαντική απόφαση. Είναι σημαντική απόφαση και πράγματι βλέπω εγώ και μια διαφορά στην οτροπία των γονιών και των παιδιών. Ότι όταν ξεκινήσαμε πριν 12-13 χρόνια, ακούγονταν λίγο εξωγήινο ο επαγγελματικό προσανατολισμό. Ναι, τι ναι. να τον κάνω, δεν μου χρειάζεται. Όσο περνά τα χρόνια, αντιλαμβάνεται όλο και περισσότερο κόσμο πόσο σημαντικό είναι. Ναι. Και αυτό έχει να κάνει και με τον ένα το μύθο ότι δεν χρειάζεται να συμβουλευτώ κάποιον ειδικό, θα βρω στο διαδίκτυο ό,τι χρειάζομαι. Αυτό είναι σαν να λέμε ότι ε, πονάει το στομάχι μου, δεν θα πάω σε κάποιο γιατρό. Θα κάνω Google εκεί το Θα γκουγκλάρω, ναι, θα γουγκλάρω τα συμπτώματα. Που παραδόξω πάρα πολλοί Έλληνε το κάνουν. Πάρα με είναι χρήσιμα στοιχεία. Κάθε φορά που θα πει σε γιατρό ότι έχω κάνει Google, θα σου πει Αχ, μην ξεκινήσει <laughs> τώρα με αυτό. <laughs> ναι, ναι, ναι. Είμαστε γιατροί, μηχανικοί, απ' όλα είμαστε. Ακριβώ ο επαγγελματικός προσανατολισμός και ο ειδικό που είναι πάνω σε αυτό το κομμάτι δεν είναι κάτι απλά το οποίο θα διαβάσουμε στο site ενός τμήματο. Είναι μια πολύ απαιτητική διαδικασία, είπαμε κάποια στοιχεία. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι καταρτισμένος, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γνώσεις ψυχολογίας και έχει και γνώσεις πληροφόρησης και παιδαγωγικής, συν το κομμάτι της πληροφόρησης. πρέπει να δούμε τον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μα, να μα αξιολογήσει κάποιο σαν άνθρωπο τι είμαστε, δεν μπορούμε να κάνουμε από μόνοι μας μια τέλεια αυτοξιολόγηση και πώς αυτή η προσωπικότητα που έχω μπορεί να συνδυαστεί με τη γνώμη ενός ειδικού, με ένα ναι. κατάλληλο πρόγραμμα σπουδών. Επιτέλους ας μάθουμε λίγο ε, στη χώρα μας να εμπιστευόμαστε ανθρώπους οι οποίοι πράγματι είναι έξπερτ στο κομμάτι τους. Αυτό θα μας... Και δεν μιλάω μόνο στον επαγγελματικό προσανατολισμό, μιλάω σε όλους τους κλάδους. Ναι. Πρέπει να μάθουμε Συμφωνώ. να μην είμαστε τόσο ξερόλες. Δηλαδή, α, εγώ ξέρω, α, εγώ ξέρω, εγώ ξέρω. Ε, θα μου πείτε όταν εδώ για ιατρικούς λόγους γκουγκλάρουμε, αναμενόμενο είναι πολλές φορές και για άλλα πράγματα, είμαστε λίγο πιο Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η εξειδίκευση. Δηλαδή, δεν, δεν μπορώ του ανθρώπου οι οποίοι όλα τα σφάζουν, όλα τα μαχαιρώνουν. Και πολύ μου αρέσει που υπάρχει κάποιο εξειδικευμένο γι' αυτό. Γιατί πρέπει να, να, και να ψυχολογεί, αλλά και να είναι ενημερωμένο. Ε, μα είναι, είναι τεράστιο ο όγκο των πληροφοριών. Ε, δηλαδή, αυτό που διαβάζετε στο ίντερνετ, α πούμε, πολλέ φορέ, μπορεί με ένα φεκ. Να αλλάξει. Είναι στο διαδίκτυο από αυτά που κυκλοφορούν, πιστέψτε με, το 70% είναι λάθο στο δικό μα τον κλάδο. Ναι. Είναι τρομερά τα, τα λάθη που γίνονται και έχω δει παιδιά να καταστρέφονται από μία ψευδή είδηση, από μία λαθασμένη πληροφόρηση. Από μία συμβουλή. Από μία συμβουλή. Οκ. Okay, μπορούμε όλοι να πούμε τη γνώμη μου. Άλλο να πω εγώ τη γνώμη μου, σαν άνθρωπος, σαν γνωστός, σαν φίλος και άλλο. Να καθορίσω τα κριτήρια που θα χτίσει την καριέρα του ένα άνθρωπο. Έχει τρομερή διαφορά ναι, το ένα ναι. με το άλλο. και πολύ σημαντικό. Ακριβώ. Και το επόμενο. Και τελευταίο. Το πτυχίο είναι άχρηστο στι μέρε μα. Τι να το κάνω το πτυχίο, αυτό το κάνω κορνίζα, δεν χρειάζομαι, όλοι οι άνεργοι είναι. Ναι. Ε, να το πω πολύ απλά. Αν δούμε τα επίσημα στατιστικά μεταξύ τη ανεργία πτυχιούχων δευτεροβάθμιμη και τριτοβάθμιμη εκπαίδευση θα καταλάβουμε ότι σαφώ μεγαλύτερα ποσοστά ανεργία έχουν οι απόφοιτοι Λυκειού. Ένα το κρατούμενο. Κατά δεύτερον, δεν είναι θέμα αν είναι άχρηστο ή όχι το πτυχίο. Υπάρχουν δύο οπτικέ. Το πτυχίο πρέπει να το έχουμε. Εκ των πραγμάτων. Πρέπει να έχουμε ένα πτυχίο που μα ταιριάζει, γιατί πλέον όταν μιλάμε για τεταρτοβάθμια εκπαίδευση, δεν μπορώ εγώ να πω ότι αδιαφορώ για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ναι. Σημαίνει ότι θα μου λείπουν πολλά τυπικά προσόντα. Θα υπολείπουμε πολλών τυπικών προσόντων. Κατά τρίτο και βασικότερο, Α δούμε και λίγο ολόπλευρα την ακαδημαϊκή ζωή και το πανεπιστήμιο ή τα ΤΕΗ ή οποιοδήποτε άλλο. Δεν είναι μόνο το πτυχίο. Είναι ένα χώρο όπου για 4 ή 6 μέχρι 6 χρόνια ναι. θα καλλιεργεί δεξιότητε, οι οποίε εγώ προσωπικά πιστεύω ότι δύσκολα θα μπορέσει να καλλιεργήσει σε άλλο χώρο. Αν είσαι ένα φοιτητή, ο οποίο στροφάρει και λίγο, κινείται και λίγο πιο δυναμικά, ε, θα αλλάξει νοτροπία, Θα φύγει από τη σχολική νοοτροπία, θα μπει σε μια ακαδημαϊκή κοινότητα μεγαλύτερη. Και το σημαντικότερο, θα έρθει σε, επαφή με ανθρώπου οι οποίοι είτε αυτοί είναι διδάσκοντε, είτε είναι και οι σου, που θα σου μεταδώσουν εμπειρίε. Και για να καλλιεργήσουμε μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα, πρέπει να γεμίσουμε εμπειρίε. Είτε αυτέ είναι ακαδημαϊκέ, είτε είναι επαγγελματικέ ή οποιοδήποτε άλλε. Ναι, και αυτά στα δίνει το Πανεπιστήμιο. Ναι, σε αυτό. πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν είναι όπω τα θέλαμε. Εγώ είμαι χρόνια μέσα στον χώρο του, των πανεπιστημίων. Το βλέπω. Γίνονται πολλέ φιλότιμε προσπάθειε. Πιστέψτε με, να πούμε λίγο για κάποια πράγματα ότι κατηγορούμε πολύ τα πανεπιστήμια μα, αλλά. Να ξεκινήσω από το Πανεπιστήμιο τη Πόλη μα. Γίνονται τρομερέ προσπάθειε και τρομερέ δράσει που δυστυχώ δεν τι γνωρίζει ο κόσμο. Πολλέ διακρίσει και με τα μέσα που τα ίδια τα ιδρύματα έχουν, προσπαθούν και με το φιλότιμο πολλών ανθρώπων μέσα να προσφέρουν στα παιδιά. Ε, Α βάλει ο καθένα μα το λιθαράκι του ναι. και πιστεύω ότι θα φελτιώσουμε πραγματάκια. Ναι, παρόλα αυτά τα άσχημα που έχει η εκπαίδευση και όλα αυτά οι ενεργέ κλπ. Να μην υποτιμούμε το πτυχίο, τι σπουδέ. Είναι μεγάλη κατάκτηση. Σαφώ. Σαφώ και νομίζω ότι όσοι έχουν φοιτήσει σε κάποιο ίδρυμα, Μόνο εμπειρίες και δεδομένα να μοιραστούμε κάποιον άνθρωπο ο οποίος δεν είχε την τύχη ή ναι, την δυνατότητα ναι, ναι, να φτιάξει θα καταλάβουν κάποιες σημαντικές διαφορές. Ναι, ναι είναι, είναι κατόρθωμα και πρέπει να είμαστε περήφανοι γι' αυτό. και πρέπει, Απλά, εγώ έχω να πω ότι πρέπει να το εκμεταλλευτούμε όσο καλύτερα γίνεται. Υπάρχει τρόπος. Αν το δεν προετοιμάζει γι' αυτό ε, Ναι, αυτό είναι Έτσι αλήθεια. Είναι. Αυτό είναι αλήθεια ότι υπάρχει τρόπο να εκμεταλλευτούμε αυτή τη διαδικασία, υπάρχει τρόπο να αξιοποιήσουμε τι δυνατότητέ μα, αλλά το ξαναλέω ότι πρέπει και εμεί οι ίδιοι να κάνουμε τη δική μα έρευνα αγορά, τη δική μα προσπάθεια και να συμβουλευτούμε ανθρώπου οι οποίοι είναι κατάλληλοι να μα βοηθήσουν. Να ρωτήσω λίγο για την employees. Ποιοι είναι οι πελάτε σα, Εμεί πρακτικά απευθυνόμαστε σε μαθητέ λυκείου. Ναι. Οι οποίοι θα φοιτήσουν είτε στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση είτε στο εξωτερικό. Ναι. Απευθυνόμαστε σε φοιτητέ, οι οποίοι θέλουν να κάνουν μεταπτυχιακέ σπουδέ πάλι εντό ή εκτό των συνόρων. Και σε ανέργου ή νέου ερχόμενου στην αγορά εργασία, που ψάχνουν να βρουν δουλειά. Okay. Ε, αυτό μπορεί να είναι από την ε, απλή σύνταξη ενό βιογραφικού μέχρι την προετοιμασία για τη συνέντευξη επιλογή προσωπικού ναι. σε φορεί και όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Ε, καλύπτουμε όλο το φάσμα που έχει να κάνει με τι σπουδέ. Και το επάγγελμα. Έχουμε δεικτικά, για να σα το καταλάβετε, στη δεκαετή παρουσία μα, έχουμε παρουσία σε πάνω από 40 πόλει ανά την Ελλάδα, σε τρει χώρε. Έχουμε βοηθήσει σχεδόν 100.000 ανθρώπου σε θέματα επιλογή σπουδών και επαγγέλματο και έχουμε και τη χαρά και την τιμή να συνεργαζόμαστε και με το Πανεπιστήμιο Πυραιό και η επιστημονική μα ομάδα να είναι καταξιωμένη στη συνείδηση του κόσμου, ναι. αλλά και σε πάρα πολλέ άλλε δράσει. Τα παιδιά που έρχονται να πιάσω τώρα πριν το πτυχίο έρχονται ε, μέσω το, της τάξης του σχολείου ή με τις οικογένειες μόνο Έρχονται συνήθω συνήθως με την οικογένεια. Είτε από τις δράσεις που κάνουμε, γιατί κάνουμε πάρα πολλές διαλέξεις επαγγελματικού προσανατολισμού. Αν μπει κάποιο στο site μας ε, θα δει ανά την επικράτεια που κάνουμε διαλέξεις επαγγελματικού προσανατολισμού. Μα γνωρίζουν πάρα πολλά παιδιά από εκεί και έρχονται με την οικογένειά του. Είναι ελάχιστε οι περιπτώσει που έρχονται ατομικά παιδιά. Ναι. και η μαμά ή ο μπαμπά. είμαι σίγουρη. Ε, και έρχονται μαζί με την οικογένεια προκειμένου να μιλήσουν με κάποιο σύμβουλο, να κάνουν κάποιο τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, γιατί ναι. χρησιμοποιούμε επιστημονικά εργαλεία. Και να πάρουν όλη την πληροφόρηση για να σχεδιάσουν είτε στην πρώτη και στη δεύτερη που θα στοχεύσουνε Στι ναι. σπουδέ του, είτε στην τρίτη ηλικία, πώ θα συμπληρώσω σωστά το μηχανογραφικό, που είναι ναι. η αποτύπωση όλη αυτή τη προσπάθεια. Ναι, ναι, ναι. Αυτή και αν είναι περίοδο ψυχοφθόρο εκεί. Αυτή είναι, όντω. Και σα έρχονται και μετά παιδιά που έχουν περάσει σε μια σχολή και νιώθουν ότι δεν ήταν αυτό που θέλω και είμαι χαμένο. Ναι. Εκεί ναι. εγώ ξέρω κόσμο ναι, που έχουμε... δεν είναι και καθόλου καλά. Ακριβώ. Ε, 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 αν μπούμε λίγο στην ψυχολογία του παιδιού αυτού, ναι. φανταστείτε να έχετε κάνει μια τεράστια προσπάθεια. Να έχετε δαπανίσει χρόνο, χρήμα και τα λοιπά Και να μπείτε κάπου και να πείτε ότι τελικά αυτό ήταν λάθος ναι. Εκεί είναι διπλή στεναχώρια Νομίζω είναι και χειρότερη από αυτό που δεν έχει περάσει Ναι, 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 συμφωνώ, συμφωνώ απόλυτα Έρχονται παιδιά Οι οποίοι μας λένε τελικά δεν έκανα τη σωστή επιλογή Ή δεν είχα κάποιον να συμβουλευθώ. Τι να κάνω τώρα, Ξέρετε, και η δική μα θέση είναι λίγο δύσκολη, γιατί όταν βλέπει έναν άνθρωπο που είχε και, και περιπτώσει με υψηλέ βαθμολογίε. Είναι πολυτεχνείο τώρα ακριβώς. να είναι ο άλλο φυσικ, φυσική, α πούμε. Ακριβώ, ακριβώ. Ε, εγώ πάλι θα πω το κλασικό: Κάλιο, αργά παραποτέ. Ναι, Καλύτερα, ναι, ναι. έστω στην αρχή, να καταλάβω το λάθο μου και να το διορθώσω, παρά να δαπανίσω 4-5 χρόνια. Το επάγγελμα είναι πολύ βασικό. Για, για το ευζήν μα δηλαδή. Δηλαδή, όταν δαπανά την ημέρα 10 ώρε στην καλύτερη περίπτωση. Φαντάσου να είσαι σε ένα επάγγελμα το οποίο δεν θα μιλήσω να μη σου αρέσουν οι συνθήκε, που είναι πολύ πιθανό, να μη σου αρέσει η ουσία τη δουλειά. Ακριβώ. Το βλέπουμε καθημερινά, νομίζω. Εγώ θα πω ότι ναι, δεν είναι μόνο οι συνθήκε. Τι συνθήκε λίγο πολύ γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κάποιε δυσχέρειε. Πρέπει να φανταστούμε όλοι μα πώ είναι να ξυπνά το πρωί, να ανοίγει την πόρτα, να βγει από το σπίτι σου και να πα να κάνει επί 10 ώρε κάτι το οποίο σε φθείρει. Να το δω, ναι, να ξεκινήσουμε ναι, ναι. από εκεί. Είναι εντελώ διαφορετικό να ανοίγω την πόρτα και να λέω: Οκ, okay, θα έχω αυτέ τι δυσκολίε σήμερα στη δουλειά μου, αλλά θα μιλήσω με έναν άνθρωπο τον οποίο θα χαρώ. ή θα πιάσω ένα υπολογιστή και θα είμαι εγώ και ο που λατρεύω τον υπολογιστή. Ε, Α το δούμε λίγο με μια μονοδιάστατη οπτική ναι. για να καταλάβουμε το πόσο σημαντικό είναι αυτό που θα κάνουμε. Λέει σε μία έρευνα που δεν θα τώρα να αναφέρω κιόλα πια, ότι το λιγότερο από το 30% του πληθυσμού πηγαίνει στη δουλειά του ευχαριστημένο. Δηλαδή κάνει αυτό που πραγματικά θέλει. Συμφωνώ και, και θα έλεγα και, μπορεί και λιγότερο, πολύ λιγότερο. Μπορεί, θα έλεγα μπορεί και, και πολύ και λιγότερο. λιγότερο. Και νομίζω ότι πρέπει να σκεφτόμαστε ότι με το προσδόκιμο της ζωής να ανεβαίνει, ότι μπορείς πραγματικά να επανειδρύσεις τον εαυτό σου, πραγματικά να κάνεις μια αλλαγή 180 μοιρών και από εκεί που κάνεις άλλο πράγμα τελικά να κάνεις κάτι άλλο. Ξέρετε, τώρα μου δίνετε μια καλή ευκαιρία. Ξέρετε πόσε περιπτώσει ανθρώπων ε, μεγάλων σε ηλικία και ειδικά μέσα στην κρίση αλλάξανε καριέρα, ε, Πολλοί από, από, από αυτού από ανάγκη. Πάρα πολλοί όμω και πριν την κρίση, αλλά και μέσα στην κρίση, επειδή θέλουν να δώσουν μια διαφορετική τρόπη ζωή του. Ναι. Ε, πλέον, και γι' αυτό λέμε και μιλάμε και για διαβίου συμβουλευτική, ε, ότι ο μέσο άνθρωπο θα αλλάξει. Αυτή η γενιά, η νέα γενιά, θα αλλάξει 10 με 12 επαγγέλματα τουλάχιστον στη διάρκεια ναι, του Ναι, βιού δεν, δεν μου κάνει εντύπωση. Ε, το, εφ, το, ευτύχημα είναι να μπορείς να βρεις από νωρί τι θες να κάνεις. Αλλά το δυστύχημα θα είναι να μην προσπαθήσεις ποτέ ή να μην ρισκάρεις ποτέ να κυνηγήσει αυτό που πράγματι ήθελε ναι. κατά βάθο. Ναι. Ε, έχω διαβάσει ένα άρθρο πριν δύο χρόνια, ήταν πολύ... Πολύ μοιρασμένο, δυστυχώ είναι στα Ισπανικά. Μπορώ να το μεταφράσω κάποια στιγμή. Ένα Ισπανό δημοσιογράφου που έλεγε αυτό που έχω να σας πω είναι μην μπείτε στη διαδικασία να ψάξετε δουλειά γιατί δουλειά δεν υπάρχει. Πρέπει συνδυαστικά να σκεφτείς τη ζωή σου, να εκτεθείς σε εμπειρίες και να κολλήσεις τα κομμάτια του παζλ και να δημιουργήσεις το επάγγελμά σου. Ακριβώς, ακριβώς. Συμφωνώ και Και μια σχολή είναι ένα μικρό... δεν το υποτιμούμε δεν σε καμία περίπτωση... Ε, αλλά είναι ένα λιθαράκι για το επόμενο σου ένα stepping stone, για το επόμενο σου βήμα είναι το πρώτο από τα πολλά βήματα που θα πρέπει να κάνω στη στρατηγική της καριέρας μου. Και αν το έχουμε πάρει λάθος δεν τρέχει και τίποτα. Ε, βέβαια, άμα ξεκινήσουμε και με κάποια παρέκκληση αν είναι λάθος, το αυτό που οφείλουμε να κάνουμε είναι είτε να το βελτιώσουμε είτε να το διορθώσουμε με διάφορες κινήσεις. Το χειρότερο είναι να τα αφήσουμε απλά να πάει μόνο του. Ναι, δεν θα πάει ναι, τίποτα ναι. από μόνο του. Δεν θα πάει τίποτα από μόνο του. Και αυτά που τα σέρνει μέσα στο κεφάλι σου, δε, δε μπορείς να... Άμα δεν το λύσει, δεν θα προχωρήσει στη συνέχεια. Και δεν θα γίνει ποτέ ούτε καλό επιστήμονα και επαγγελματία και το χειρότερο και ευτυχισμένο άνθρωπο. Ναι, ναι, ναι. Μόνο αν κάνει αυτό που αγαπά, γιατί θα βρει και τρόπο. Στα εμπόδια θα βρεις και τρόπο να ξεπεράσεις τη σκληρή δουλειά, θα... Θα το κάνει με πιο μεγάλη συν... συνειδητότητα, θα έλεγα. Ε, νομίζω ότι τουλάχιστον στη δική μου αντίληψη, που έχω τη χαρά να γνωρίζω πάρα πολλού ανθρώπου των διαφόρων κλάδων πετυχημένων, δεν έχω ακούσει ούτε έναν, ούτε έναν, και το λέω έτσι με απόλυτη βεβαιότητα, να μην έχει ξεκινήσει με τη φράση Επειδή το αγαπούσα και μου άρεσε. Ναι. Ω πρώτο λόγο της επιτυχίας του. Ναι, 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 ναι. Αυτό είναι, πρέπει να το λέμε ξανά και ξανά και ξανά. Επειδή μου άρεσε, επειδή μα, βλέπω περιπτώσει ανθρώπων. Εγώ, ε, θα αναφερθώ και στο δικό μου προσωπικό παράδειγμα: Ότι και εγώ ήμουν σε μια πάρα πολύ καλή θέση πριν ξεκινήσω την εμπλόη μαζί με τον συνεργάτη μου και συνειδητή. Ε, όπου πιστεύω ότι 9-10 θα φεύγαν από τη θέση που ήμουν. Ναι. Μια πολύ καλή θέση, μια, πολύ, ε, μια μόνιμη θέση. Και τι έγινε τελικά, Παρατήθηκα. Ναι. <laughs> Δεν σε γέμιζε. Ε, με γέμισε όχι όσο θα ήθελα. Με, με γέμιζε ως ένα πολύ συγκεκριμένο βαθμό και δεν μου έδινε αυτή τη χαρά που έχω τώρα ναι. να αναστρέφω με τα νέα παιδιά, με ανθρώπους να τους βοηθώ να χτίσουν το μέλλον τους και να πετύχουν πράγματα ζωή τους. Ναι. Ε, νομίζω ότι αυτή η χαρά τουλάχιστον για μένα προσωπικά είναι αντικατάστατη. Ναι, 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 το φαντάζομαι. Και με άλλου που το έχω συζητήσει, που αυτοί που κάναν τέτοια αλλαγή, πραγματικά παρετήθηκαν από μια πολύ συγκεκριμένη, εξασφαλισμένη σε καριέρα και είπαν όχι. Θα πάω για το, για το πάθο μου και για την, και αυτό που αγαπώ. Είναι αυτό το ρητό που λένε ότι αν δεν αλλάξεις κάτι, αν δεν ρισκάρεις κάτι, δεν μην τίποτα. περιμένεις να αλλάξεις τίποτα. Το ρίσκο πρέπει να το εμφυσίσουμε στους ανθρώπους στην Ελληνική Ελλάδα. Ως, ως, ως ε, απαραίτητο συστατικό της επιτυχίας. Όπως και την αποτυχία ως απαραίτητο συστατικό της επιτυχίας. Βέβαια. Εννοείται ότι θα αποτύχουμε και θα αποτύχουμε και πολλές φορές. Και είτε αυτή η αποτυχία είναι οι Πανελλήνιες, είτε αυτή η αποτυχία είναι να βρω γρήγορα δουλειά. Ε, ένας Ένα άνθρωπο ο οποίο αποτυχάνει σημαίνει ότι κάνει προσπάθειε. Αν δεν κάνει προσπάθειε, μόνο τότε δεν θα αποτύχει. Και εκ των πραγμάτων και ακόμα και την αποτυχία πρέπει να τη δούμε ότι γινόμαστε συλλέκτες εμπειριών και βελτιωνόμαστε για την επόμενη μας προσπάθεια. Ακριβώς. Δεν είναι το αντίθετο της επιτυχίας η αποτυχία. Είναι απαραίτητο στοιχείο. Ακριβώς και, ακριβώς και, νομίζω ότι οι αποτυχίε είναι που μα. Από την επιτυχία δεν μαθαίνει και κανεί τίποτα. Από την αποτυχία είναι που μαθαίνει. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω κάποιον άνθρωπο να ξεκίνησε κατευθείαν από την επιτυχία. Όχι, εγώ σας ξέρω επιτυχημένου έχουν αποτύχει 100 φορέ και πανηγυρικά κιόλα. Ακριβώ, ακριβώ. Ε, πού μπορεί να βρει κανεί, πού, πού, μπορεί να σε βρει καταρχήν. Ε, μπορεί να μπει καταρχήν στο site μας -E στα τηλέφωνα 211-770-6766 είναι το γραφείο της Αθήνας και το γραφείο της Θεσσαλονίκης είναι στο 231-0-23545 Θα δώσουμε και τα στοιχεία όλα από το γιατί όχι.gr και Αθήνα-Θεσσαλονίκη τα γραφεία Ναι, ναι, ναι και με διάφορε ομιλίε, διαλέξει και σεμινάρια. Και σε όλη την Ελλάδα όλη με διάφορε ομιλίε και διαλέξει. Τα οποία διαλέξεις. τα event βγαίνουν στο Facebook. Είναι page. στο Facebook, στο employ.page είναι η, επίσημα, η επίσημη σελίδα μα στο Facebook. Ναι. Στο site αναρτώνται τουλάχιστον για, τις επόμενες, για την επόμενη εβδομάδα για τι επόμενε δέκα μέρε. Okay, okay. όλα τα events ε, που είναι ανά την επικράτεια. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ και εύχομαι καλή συνέχεια στην πολύ αξιόλογη προσπάθεια και γιατί όχι να βρεθούμε και κάποια άλλη. Ωραία, παράδειγμα. οπωσδήποτε. <laughs> ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.